το τελευταίο μας πρωινό στην όμορφη Κύπρο. Ετοιμαστήκαμε, χτενίσαμε και τη μελωδία. Ξεκινήσαμε για το σπίτι του θείου της Χρουσταδούλας. Το τραπέζι έτοιμο, στρωμένο και γεμάτο υπέροχα φαγητά. Ωραία παρέα και ζωντανή μουσική από το θείο. Χορό και... Η Χρουσταδούλα μας φυσικά. Απόψε θέλω να πω τίποτα μετά ένα όνειρά μου. Γεια σου, Μελαρίνα. Γεια σου, Χρουσταδούλα μου. Θα να πω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά. Τώρα που πήρα τη λαχτάρα, στα χτήνα γίνουν όλα πια. Θα να πω με τσιγάρα. Λίγο χορό ακόμη. Και μην ξεχνάμε τη ζιβανία. Ζιβανία είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό απόσταγμα που παράγεται στο νησί της Κύπρου από στέμφυλλα, δηλαδή το υπόλοιμα σταφυλιών που πιέστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υνοποίησης που αναμειγνύονται με ξηρά κρασιά που παραίτησαν από τις τοπικές ποικιλίες σταφυλιών της Κύπρου. Αλλά ήρθε η ώρα να πάμε στο αεροδρόμιο. Μας πήγε η αδερφή της Χρουσταδούλας στο αεροδρόμιο της Πάφου να πάρουμε ένα μίνι μπας για να πάμε στη Λάρνακα. Γνωρίσαμε και ένα ζευγάρι από την Κρήτη. Η διαδρομή τόσο ήρεμη που βαριέσαι. Μετά από μία ώρα και 20 λεπτά, φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Περάσαμε τον έλεγχο και τα άσκοπα ζικ-ζακ. Και ήρθε η ώρα για βόλτες στα duty free και ψώνια φυσικά. Μέρες τώρα θέλαμε να πάρουμε μια κουμανταρία. Η κουμανταρία είναι γλυκό επιδόπιο κρασί που παράγεται στην περιοχή κουμανταρίας της Κύπρου στους πρόποδες της αεροσειράς Τρόοδος. Η παραγωγή κουμανταρίας τεκμηριώνεται στην Κύπρο από το 800 π.Χ. αλλά εντατικοποιήθηκε και συστηματοποιήθηκε με τη σημερινή της ονομασία κατά την περίοδο της Φεργοκρατίας, όταν η περιοχή παραγωγής της άνοικε σε λατινικά μοναστικά τάγματα. Thank you.
πήραμε την κουμανταρία μας. Α, και ένα ρομπότ! Και λίγη αναμονή για την επιβίβαση. Και είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Και τσουπ, φτάσαμε. Πήραμε το βάνι το πάρκινγκ και... άλλο ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Η πανέμορφη Κύπρος μας μάγεψε με τα άγρια μέρη της, με τον πολιτισμό της και την κουλτούρα της, αλλά και με τους φιλόξενους ανθρώπους της. Είναι ένα μοναδικό μέρος με υπέροχες θάλασσες, εκκλησίες, αλλά και διαδρομές μέσα στο δάσος. Αξίζει να ξαναέρθουμε για να εξερευνήσουμε κι άλλα πανέμορφα μέρη της. Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας τη Χριστοδούλα Τσαγκαρά για την υπέροχη φιλοξενία της και την οικογένειά της που μας δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Golden Rights που μας έδειξε τόσα υπέροχα μέρη και μας κράτησε ασφαλείς σε όλες μας τις διαδρομές με τον υπέροχο εξοπλισμό της. Αν θέλετε να ταξιδεύετε πρώτοι σε απίστευτα μέρη, κάντε εγγραφή. Αν το βίντεο σας άρεσε, πατήστε ένα like και πατήστε το καμπανάκι. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο για την εμπειρία που έχετε μέσα από τα βίντεό μας και απίθανους προορισμούς που θέλετε να κάνουμε στο μέλλον. See you in the next destination. Bye!